τα φρονήματά της, τους καημούς που κουβαλούσε, τις ανάγκες της. Με τον καιρό, ο Στράτος είχε φτιάξει το δικό του χάρτη της πόλης και τον κρατούσε καλοδιπλωμένο και ασφαλισμένο στη μνήμη του. Δεν απεικόνιζε την πόλη σε μάκρος, αλλά κυρίως σε βάθος. Και είχε καταγράψει λεπτομέρειες που κανένας στους κανονικούς χάρτες δεν συνήθιζε να αναζητά. Οι πληροφορίες λέγανε ότι ο Στράτος είχε γίνει καταδότης στην ασφάλεια του δικτάτορα Μεταξά πριν την κατοχή. Οι άνθρωποι της ασφάλειας και του μεταξικού καθεστώτος του πρόσφεραν δουλειά επιπληρωμή και ο Εμποράκος αποφάσισε να βολέψει τον εαυτό του και την οικογένεια καλύτερα. Αφού το ήξερε, γιατί να μην τα πει. Για το είδος των υπηρεσιών που πρόσφερε ο άντρας μου στην ασφάλεια του Μεταξά και αργότερα στην Γεστάπο, λέγονται πολλά πράγματα και θάματα. Βαριά να τα ακούς και δύσκολα να τα πιστέψεις. Λέγεται δηλαδή ότι ο Στράτος είχε γίνει καταδότης, δοσύλλογος. Ότι το δάχτυλό του, αυτό που έδειχνε κάτω από την κατάμαυρη κουκούλα, ήταν υπεύθυνο για δεκάδες του φυκισμένους αγωνιστές, για δεκάδες εκτελέσεις πατριωτών. Καλώς τες, περάστε. Γεια σου, Θεία. Γεια σου, Θηγατέρα. Καθίστε. Τι κάνετε, Θηγατέρα. Δεν είναι η εγγόνα μου η Μαρίκα εδώ? Δεν είναι. Καλά είμαστε, μάνα. Δεν είναι η Μαρίκα εδώ. Δεν ήξερε ότι θα έρθείτε και πετάχτηκε σε μια φίλη της. Να σου προσφέρω. Πιες λίγο καφέ. Α, σου βρίσκεται καφές. Ναι, είναι προχτεσινός και φρέσκος ακόμα. Φάει μια... να σου προσφέρω και γλυκό σοκολάκι. Είναι με τη συνταγή σου και μου γίνει και καλό. Όχι, Θηγατέρα, δεν χρειάζεται. Κάθισε. Ποιες είναι... τι είναι αυτές? Αναχνούλες. Αναχνούλες. Δεν πειράζει, μια χαρά υπέροχες είστε. Αναχνούλες. Πολύ καλά. Θα το βλέπουμε και θα γελάμε. Αυτό είναι η γειτονιά της Παναγιάννης. Ωραία, δεν έχει μόνο. Σκεφτείτε κάτι σοβαρό, ηρεμήστε, πάρτε την ευκαιρία. Ναι, ναι, θα γυρίσω την πρώτη σου πω, θα γελάμε, θα κλαίμε. Δεν θα γελάμε. Έλα τα νόμπλα. Τι είναι αυτές οι μαρμαρένιες πλάκες που έχεις σοδιάσει στο κατώφλι σου? Σαν κάπου να τις έχω ξαναδεί. Είναι από τα εβραϊκά μνήματα, μάνα. Τα κουβαλήσανε χτες, ο Στράτος, μαζί με κάτι άλλο. Είναι μάρμαρο πρώτης ποιότητας, λέει ο γλυκός του. Θα φτιάξουμε από δάφτα το μπαλκόνι και την αυλή όταν θα χτίσουμε το σπίτι μας. Αφού το λέει αυτός για την ποιότητα του μαρμάρου, όλο και κάτι θα ξέρει, ε. Δώσε μας τώρα τις πατάτες στη γατένα, γιατί είμαστε με τις αγροαγιαστικές. Μα καθίστε λίγο, μάνα. Φάει μια πίτα, πάρε μια άκρη από το σικαλάκι μου. Μπάθη, γατέρα. Δεν είναι να μένει κανείς πολλή ώρα στο σπίτι σου. Τον εζώνουνε τα φαντάσματα. Τι λες, μάνα? Αυτό που άκουσες και να μου το θυμηθείς. Θα βρικολογιάσετε εδώ μέσα και θα πάτε και στο λαιμό σας το παιδί. Δεν φταίμε εμείς, μάνα. Δεν είναι καλοί άνθρωποι οι Εβραίοι και γι' αυτό βαλθήκανε να τους διώξουν. Και δεν είναι μονάχα οι Γερμανοί. Είναι και πολλοί δικοί μας Έλληνες, ανώτεροι άνθρωποι που έχουν την ίδια γνώμη. Τους ξέρουμε εδώ αυτούς τους κύριους και τις κυρίες της ανωτέρας κοινωνικής υποστάθμης που έχουν την ίδια γνώμη με τους Γερμανούς. Και όπου βρεθεί η ευκαιρία να κλέψουν, γυαλίζει το μάτι του. Και ποιο είναι από αυτό? Ο Χαρίφτο ο άντρα σου. Και οι άλλοι μισοί Έλληνε που πολεμάνε του κατακτητέ. Κακοί είναι και αυτοί και βρεθήκαν οι Γερμανοί με του ανωτέρου του συνεργατικά να του καταστρέψουν. Μα ποιο του είπε, μάνα, να σηκώνουν κεφάλι? Μα ποιο του είπε, μάνα, να σηκώσουν κεφάλι? Άμα δεν σηκώνανε, δεν θα του πειράζανε. Ο προκομμένο ο άντρα σου σου το είπε και αυτό. Εγώ ένα σου λέω πάντως και να με θυμηθείς. Ο άντρας μου, το καλό που του θέλω, το δικό του κεφάλι του κρατάει χαμηλά.
Γιατί η αλλιώτικα αργά ή γρήγορα θα το κόψουν. Πάμε στα βουλά, φύγαμε. Την πόρτα. Τον παππού και τη γιαγιά που δεν μπορούσαν να με πατήσουν μακριά.
στήθαμε στην καταπαυτή. Και από πάνω τραβήξαμε το χαλί και το καναπέ. Υπολογίζαμε πως την επόμενη μέρα θα γυρίσουμε, να το βγάλουμε έξω. Από μακριά ήταν το χωριό και το σπίτι μας μέσα σε αυτό. Να τα παδιάσουμε. Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Πάνε πολλά! Τι ωραία μύριζε εδώ! Μικρέ, θυμίσου τους καλούς τρόπους. Έτσι κι αλλιώς πριν λίγο φάγαμε τα πρωτοκάλια μας. Ναι, και τώρα πεινάω ακόμα πιο πολύ. Πολύ και στον παπάφι να ήταν τα τέτοια μεγάλα. Πολύ μεγαλύτερα κιόλας από τούτο εδώ. Και να καθόμασταν όλοι μαζί και να βουτούσαμε και τα πυρούνια και τα κουτάλια της αγαπάθης σαν συγχρονισμένοι. Αλλά στον παπάφιο κανένας δεν γελούσε. Κανένας δεν γελούσε. Και οι παιδονόμοι γελούσαν ανάμεσα στο πλήθος. Σταβάροντας κάθε προκίνηση. Όχι, με τη σφυρίδα στο στόμα και με το χέρι στον αέρα, ετοιμοπόλεμοι να μοιράσουν σφαλιάρες με τα βακιά. Το ξυπόλυτο τάγμα, ναι, ήταν μια μάθη οικογένεια, αλλά κολοδομένη. Του είπε μια αδερφή, μια μητέρα, μια γιαγιά. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Μεγάλωσαν τα παιδιά σου, Παρπαρέωνα, τα χαίρεσε. Ναι, ναι, μεγάλωσαν. Μακάρι να ήταν εδώ η Φιροζή μου, να τα χαιρόταν κι αυτή. Δεν είναι όμως. Και ανθυματισμένοι, ούτε ακόμα στον τόπο τους δεν αφήσανε. Υπομονή, Παρπαρέωνα. Ο μικρός φαίνεται το έχει πάρει πολύ βαριά. Πέπο, μην είσαι τόσο συγκεκριμένο καλό παιδί εσύ. Για να δω τα ματάκια σου. Μα τις χαλάσαμε τον τάφο, κύριε Ευτυχία. Πετάξαμε τα κόκαλα έξω και αυτά μπερδευτήκανε με άλλα. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι. Δεν έχει μείνει τίποτα από αυτήν. Τα κόκαλα είναι άψυχα παλικάρια και μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Η ψυχή της όμως είναι ζωντανή. Είναι μία και μοναδική. Και θα σε ακολουθεί όπου και πας. Κυρία Μαρία, πώς βοηθήσατε κάτι. Δεν χρειάζεται λίγο, μου είμαστε καλά. Απορρίτσι, μα την άφησες. Τι να κάνω, κυρία Μαριό μου. Με τον αεροζόμιο που εσύ δεν τρεφόμαστε. Γινόμαστε από το πρωί για να τα πάρω. Ο πατέρας μας, τσακισμένος από τα χαμαλή στα χυμάτια, δεν δουλεύει πια. Και τι να κάνει ο μικρός μου Πέπο, ο μικρός μου Λουστράκος με τα κασελάκια του δίκτυα σε ποτέ. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Είναι πολλά. Μάνα, σου είπα να δώσω. Μέρες που είναι, πήραμε με άνθρωπο δικό μας από τον πατέρα αυτό το σημείωμα για σένα. Δεν το άκουσα.
γνωστό. Το Αστέρι. Στο σπίτι της Σταυρούλας και ταυτόχρονα στο σπίτι του Λεβί. Σαν τι λέτε δηλαδή. Ο αρχιερεύνητος συζητάει σε κλειστούς κύκλους ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για μεγάλο ταξίδι στα βόρεια. Και πως τόσο αγαπητοί να μετατρεφτούν για να αναζητήσουν στη νέα χώρα και στη νέα ζωή. Και πως οι Γερμανοί δεν πρόκειται να μας πειράξουν. Θα τα έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Πιστεύεις στους αρχιερεύνητες, πατέρα. Δεν ξέρω τι να σου πω, παιδί μου. Μα μπορεί ο Ραφίνος να λέει ψέματα. Κάποιοι λένε ότι μας πληροφορεί με όσα του λένε οι Γερμανοί να μας πει για να σώσουν το Μάρκο και την οικογένειά του. Μα είναι άγιος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάρει στο λαιμό του όλο τον λαό. Ναι, ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο Ραβίνος είναι γερμανοφρεμένος και γερμανόφωνος.
Ίσως γι' αυτό να έχει υπερβολική εμπιστοσύνη στους Γερμανούς και να μην πιστεύουν ότι έχουν για μας κακές προθέσεις. Μπορούν να μας κάνουν κακό πια οι Γερμανοί. Και πόσο. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν βλέπετε. Και εσάς σας πήραν, μα σας γύρισαν μόλις καταλάβουν το λάθος τους. Ο Ραβίνομης και το Συμβούλιο προσπαθούν να τους δώσουν να καταλάβουν ποιο είναι το λάθος τους, έτσι δεν είναι. Θα σου πιλήσω μητέρα. Τα καταναγκαστικά έργα, το νοικοταφείο, τα άρθρα που δημοσιεύει συνεχώς η Νέα Ευρώπη εναντίον μας και τους γνωστούς μας που έχουν ήδη φύγει. Τρύπωσα μέσα στον κόσμο και άκουσα. Είπε ότι δεν του λυπώ το βούτυρο ούτε το γάλα. Εκεί που το στείλανε μακριά. Είπε, δεν είπε, εγώ μια φορά δεν πιστεύω κανέναν. Τόσα χρόνια μόνο στο μυαλό μου δίνω πέσα. Τι σου λέει το ξύλινο φλούκι, Πέπο. Τα μαντρόσκυλα που καυγίζουν. Και ο κασόν πουλιάζει ότι ήρθε η ώρα μας. Τι σου λέει αυτό. Αν πηγαίναμε για βούτυρο και για γάλα, θα μας περνούσαν από τέτοιο μαρτύριο. Πες μου. Και τι θα γίνει, πατέρα. Γεια μου, έχει χριστιανούς φίλους εκεί έξω. Βρες τους και πες τους. Και φύγε να σωθείς. Δεν σας αφήνω μόνο σας εσένα και τη Λούνα, πατέρα. Όπου πάμε θα πάμε και οι τρεις. Όχι, δεν φεύγω. Δεν σας αφήνω μόνο σας. Θα σε διώξω. Όπως έδειξε τον ξάδελφό σου να ανέβει πάνω στο βουνό να πολεμήσει μαζί με τους αντάρτες. Την κακή σπορά. Τώρα είναι η ώρα. Μα πατέρα. Πέπο! Κοίταξε με. Γεια μου, η μάνα σου, η Ροζίτα, γεια μου. Κάθε ολοκληρωμένος γιος να μην πέσει στα χέρια μου. Σε παρακαλώ, κάντο για εκείνη. Εσύ όμως, εσύ και η Λούνα, πατέρα. Εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα κάτσουμε έτσι. Κάτι θα κάνουμε. El Dios grande. Ο
Θεός είναι μεγάλος, είπε ο πατέρας μου ο Βαρβαλαιών. Κι εγώ, την επόμενη μέρα, με το που έσκασε η αυγή, ξεγλίστρισα από το στρατόπεδο του βαρόνου Χίρς. Έτρεξα μέχρι τη γειτονιά της κυριαρχίας. Στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της Πινελόπης έμεναν τώρα ο Τάκης, ο Θανάσης και ο Ντίνος. Αποφασίστηκαν να με κρύψουν και εμένα εκεί. Και ο Θεός βοηθός, είχε πει η κυρία Ευτυχία, η γιαγιά της Αγόλας. Η Μπέλα θα μείνει με μια φίλη της μαμάς που δέχτηκε να την κρύψει. Εμείς πήραμε μπροστά τελικά διαβατήρια από τον Ιταλό Πρόξενο και θα κατεβούμε στην Αθήνα. Οι Ιταλοί είναι πιο ρηχοί στους Εβραίους, έτσι λένε. Και η Αριαθήνα είναι πολύ μεγάλη πόλη, με εμείς Εβραίοι θα μπορούσαμε να κρυφτούμε ευκολότερα. Και δεν παίρνετε μαζί στην Φλόρα. Είναι πολύ μικρή. Δεν μιλάει, δεν μιλάει γαλλικά, θα μιλάει τη γλώσσα μας, θα προδοθεί και θα μας προδώσει. Και τι θέλετε από μένα? Μόνο μια δικιά σας, χριστιανική οικογένεια, μπορεί να κατακαδεύσει τη Φλόρα με τα δικά της παιδιά. Εσύ ξέρεις, και αν θες, μπορείς να βοηθήσεις. Δεν κάνω και τίποτα άλλο τόσο κύριο Καρδάση μου. Αλλά ποιος το μετράει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ένας στρατιωτικός κομμανδοτούρας και όλο και κάτι.
πάνω από το ξυπόλυτο τάγμα, ετοιμάσανε το σχέδιο. Μπήκανε στον γκέτο Τσούρμου. Γιατί, ενώ δεν επέτρεπαν στους Εβραίους να βγαίνουν, επέτρεπαν στους Χριστιανούς να μπαινοβγαίνουν. Πολλοί άλλωστε κατοικούσαν και από πριν στις ίδιες γειτονιές. Μέσα στο πεδομάνι, η Σταυρούλα κρατούσε ένα κοριτσάκι από το χέρι. Έτσι, χήμα ξεχύθηκαν μπροστά από το σπίτι μας. Έκαναν περισσότερη φασαρία από το κανονικό. Ξαφνικά, άνοιξε το πορτόνι του κήπων επεστήτως, τσιφλώνα χώθηκε στο τσούμα παρατήρι του, χωρίς το κίτρινο αστέρι στο παρουφόρι της. Τώρα, η Σταυρούλα κρατούσε δύο κοριτσάκια από το χέρι. Αυγούστου να φεύγει με την τελευταία του αποστολή. Κατεβαίνει και αυτό στον δρόμο για το μεγάλο ταξίδι, και ας μην το πίστευε. Μαζί με όλους τους Εβραίους που είχαν συνεργαστεί με τους Χιτλερικούς. Ναι. Τότε όμως τον υπεσταθήκαμε τυφλά. Δεν είχαμε κι άλλη επιλογή. Και έτσι στα τυφλά τον ακολουθήσαμε μέσα στη νύχτα. Η διαδρομή μου φάνηκε Γολγοθάς. Κάποια στιγμή νόμιζα πως ξεπρόβαλε μπροστά μου λεωφόρο στρατού. Μα τότε, τη στιγμή ακριβώς που είχε βγει ο δικός μας τηλεοφόρο, έβγαινε και ο πατέρας και ήταν έτοιμος να ξεμητήσει και ο Αλβέρτος. Ακούστηκαν άγρια γερμανικά παρακέρματα. Alt, Alt, Alt! Και ρηπέσανε ως αυτόματο. Τα φοβερά βιαχτά της μάνας μπερδεύονταν με την κοσμοχαλασιά. Τότε ήταν που σε τράβηξα προς τα πίσω εγώ. Σας είχα ακολουθήσει. Ναι. Ένα χέρι με τράβηξε προς τα πίσω με δύναμη φοβερή. Και άρχισε να τρέχω ξοπίσω τη μαύρη σκιά. Τρέχαμε. Ως που δεν είχα δύναμη πια να κουνηθώ. Σταμάτησα. Στα ρουθούνια μου έφτανε η αλμύρα και η ψυχάλη της θάλασσας. Εγώ είμαι. Ο Τάκης. Μην εσκυμένη και μην κουνηθείς. Σου είπα. Σήκωσε μια βάρκα. Έλα, πες από εδώ κάτω, μου είπες. Μην από εδώ κάτω όλο το βράδυ. Κι εγώ θα έρθω το πρωί με άλλη βάρκα να σε πάρω. Τα παιδιά σου δεν θα σε κρατήσουν για πολύ. Είναι μεγάλη απόσταση. Ήρθες. Μα είμαι σίγουρη πως ήρθες. Όμως εγώ δεν ήμουν πια εκεί. Ήρθα. Ήρθα, ναι, ήρθα. Έτρεξα ασταμάτητα ως πέρα το παιχνιά στο σπίτι της Σταυρούλα. Και κοπηλάτησα ώσπου να ματώσουν τα χέρια μου. Ήρθα, μα δεν ήσουν εκεί.
Τώρα ζω χωρίς να μπορέσω να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Κάθε χαρά, και θα είναι πολλές από τότε, με πρώτη και καλύτερη την απελευθέρωση, κάθε χαρά τη μαυρίζει αυτό το μαύρο που έχει ποτίσει μέσα. Η ανοχή. Σιγά σιγά, από εκεί να ανεβαίνουν προς τον Όλυμπο. Το τέπο
με την επάνωδο του πατέρα και της αδερφής του, ξαναβρήκε τη μιλιά του. Θυμήθηκε και τα θεατρικά του τεχνάσματα και δεν άφησε παράσταση για παράσταση που να μην υπάρξει πρωταγωνιστής. Που να μην παίξει σηκωτό στην καρέκλα του. Και αργότερα, όταν άναψε το κέφι και πάνω στο τραπέζι. Η Αγγελική όμως δεν γύρισε. Είχε ζήσει όλο τον τελευταίο χρόνο σε άθλια μυστικότητα. Σύμφωνα με αυστηρούς συνωματικούς κανόνες. Ως γραμματέας κάποιου γερμανού γαλουνά στην κομμαντατούρα. Ως που μια χαραυγή, οι Γερμανοί την ανακαλύψανε και την κουφετήσανε μαζί με κάποιους άλλους στη γέφυρα του αξιού. Πού διαλέγατε, κυρία Λεπιχίτσα? Άλλωστε, από τους χιλιάδες Εβραίους Θεσσαλονίκης που έφυγαν, γύρισαν μισό τόσο, μα τόσο λίγοι. Και όσοι γύρισαν, λίγονταν όσων είχαν ζήσει στους θαλάμους και στους φούρνους της Κολάσεως, εκεί κατά το Auschwitz. Ήταν όσο έλεγαν τόσο φρικτά, που στην αρχή δεν τους πίστευε κανένας. Αργότερα ήρθαν απανωτά τα μαντάτα και διασταυρωθήκαν πληροφορίες. Βγήκαν στη φόρη φωτογραφίες και στην επιφάνεια τα ντοκουμέντα. Και οι άνθρωποι πίστηκαν πως, καμιά φορά, η αδιάθεση της πραγματικότητας είναι χειρότερη και από αυτούς της φαντασίας. Η Μπέλα όμως σώθηκε κρυμμένη στο σπίτι της Χρυσάνθης και ξανάσμιξε με τη φλόρα στο τραπέζι της κυριευτυχίας, στο τραπέζι της απελευθέρωσης. Το τραπέζι ήταν και ελεύθερη, αλλά χωρίς τη μάνα της, που δεν μπόρεσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Η Ελένη στο εξής έπρεπε να δουλεύει και για τις δυο τους και δεν το κατόρθωσε να μάθει τα γράμματα που ήθελε και να σπουδάσει στη νομική σχολή. Εκείνη τη μέρα όμως, στο τραπέζι της απελευθέρωσης, έσυρε πρώτη το χορό και τραγούδησε με την ψυχή της.